Θα πάω να ζεματίζω μαλλιά. Ξέρουν τα παιδιά μας, κυρίες και κύριοι, τι θα πει αυτή τι δουλειά είναι αυτή. Θα πάω να ζεματίζω μαλλιά. Σήμερα είμαι με την κυρία Αντωνία την Κουτάντου στο πολύ όμορφο χωριό στην Αξό. Την πέτυχα μαζί με το συνεργείο της κρατικής τηλεόρασης την ώρα που ζεματίζει τα μαλλιά. Να μας πει εκείνη τι ακριβώς σημαίνει αυτή η φράση. Σας ακούμε, κυρία Αντωνία. Τι να σημαίνει, παιδί μου? Σημαίνει ότι πρέπει να πάρουμε από τα πρόβατα τα μαλλιά. Για να τα εργαστούμε λοιπόν, για να τα κάνουμε νήμα, πρέπει να τα πλύνουμε. Μισό λεπτό. Από τα πρόβατα πώς τα παίρνουμε τα μαλλιά? Ποκάρια, ποκάρια. Ποκάρια, ποκάρια, πρέπει να κουραστούμε. Τι θα πει ποκάρι, για να το εξηγήσουμε για τα παιδιά? Το ποκάρι θα πει κουράβοντας το πρόβατο, ολόκληρο το ζώο πρέπει να βγει το μαλλί του. Ναι. Ολόκληρο το ζώο να σχηματίζεται το ζώο πάλι. Ναι. Για να το. Οι βοσκοί ξέρουν τον τρόπο και το μπερδεύουν εκεί και το λέγεται ποκάρι. Αυτό είναι ένα ποκάρι. Ένα ποκάρι. Λοιπόν, παίρνουμε ένα από πρόβατο, όλο το μαλλί του προβάτου. Δείχνει ότι είναι σαν το φόρεμα. Μπράβο. Λοιπόν, βγάζοντας το αυτό, πρέπει να το πάρουμε σε ποκάρ, το ανοίγουμε, εμείς το τεινάζουμε καλά και μετά πρέπει να το βάλουμε σε βραστά νερά και σε σκόνες και σε λοιπά, να το καθαρίσουμε. Να το καθαρίσουμε τώρα, θα ξαφνιάζονται τα παιδιά. Ναι. Το καθαρίζουμε μόνο από την σκόνη που έχει όχι, πάνω. Όχι, αλλά από όλη την ακαθαρσία που υπάρχει. Ναι. Να το κάνουμε πώς, πώς λέγεται αυτή η ακαθαρσία, ξέρετε? Μαρόλιπος. 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 Η λέξη ναι. Βγαίνει από το μάροπο και λίπος. Μάροπο και λίπος, σίγουρα ναι. Λοιπόν, πλένοντας τα μαλλιά πρέπει να τα φύγουμε μετά και να τα πάμε σε εργοστάσιο που τα κλώθει. Ναι. Δεν μπορούμε να τα κλώσουμε. Οι παλιοί μας τα κλώθανε τα μαλλιά. Αλλά τώρα με αυτή τη δουλειά που εγώ τουλάχιστον κάνω 20 χρόνια, πήρα 3 τόνους μαλλιά. Τι πώς να τα κλώσω? Πρέπει να τα πάω σε μηχανή φυσικά. Ναι. Οι γιαγιάδες μας τα κλώθανε στο χέρι, βγάζανε το πιο ψηλό μαλλί. Πρώτα κρατούσαν κάτι χερόχτενα, ναι. Βγάζανε το πρώτο, το πιο καλό μαλλί, το κάνανε αρπεδόνα που λέμε και κάνανε τον παλιό κουσκουσέ, αυτό το πολύ όμορφο. Κριτικό πράγμα που δεν μπορώ, αν είχα εδώ πέρα να σας δείξω, ναι. Ας πούμε. Ή τα κάνανε οι γιαγιάδες μας αυτά, τα οποία σήμερα δεν μπορούν τα χέρια τα δικά μας να τα φτιάξουν. Δεν έχουμε το χρόνο δηλαδή και την ναι. Υπομονή αυτή. Και δυστυχώς δεν θέλουν να τα δουλεύουν κιόλας. Να σας κάνω εγώ τώρα μια ερώτηση, ναι. Που εύκολα ναι. Θα μπορούσε να κάνει και ο κάθε τηλεθέατης. Ναι. Αυτή τη δουλειά που κάνετε τώρα εσείς, το να ζεματίσετε τα μαλλιά, ναι. Δεν την κάνουν τα εργοστάσια, τα σύγχρονα? Την κάνουν, παιδί μου, αλλά εγώ. Επειδή δεν μπορώ να ασχοληθώ πουθενά άλλο, ασχολούμαι σε αυτά, είναι δικιά μου η δουλειά. Α, είναι δικιά σας η δουλειά? Είναι δικιά μου η δουλειά, ναι. Δικιά μου η δουλειά κάνω τώρα 20 χρόνια. Ναι. Έχω βιοτεχνία εγώ στο σπίτι μου. Πέστε μου τώρα, ποιος σας έμαθε να ζεματίζετε? Η μητέρα μου. Ναι, η μητέρα μου, η γιαγιά μου. Τη μητέρα σας ποιος την είχε μάθει? Η μαμά της, σίγουρα. Η μαμά της. Είναι μια δύσκολη δουλειά? Ναι, ναι, πολύ δύσκολη και πολύ κουραστική. Σας ευχαριστεί όμως, σκεφτόμενοι την ώρα που την κάνετε ότι αυτά τα μαλλιά. Θα πάρουν μια μορφή πολύ όμορφη. Ναι, με κουράζουμε πάρα πολύ. Με ευχαριστεί όμως γιατί από τα 10 μου χρόνια ασχολούμαι και είμαι τώρα 50, ασχολούμαι σε αυτή τη δουλειά. Όλα τα χρόνια. Δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω. Τα βάφω και μόνη μου βέβαια. Τα βάφετε και μόνη. Παίρνοντάς τα από τη μηχανή, εγώ τα χρώματα τα φτιάζω μόνη μου. Ναι. Δουλεύω σε αυτή τη δουλειά 20 χρόνια. Πέστε μου τώρα αν τα χρώματα ναι. Τα παίρνετε από το εμπόριο ή αν τα φτιάχνετε? Όχι, τα χρώματα δεν τα φτιάχνω εγώ. Δεν τα φτιάχνω. Παλαιότερα έφτιαχνα. Με καριδόφυλλα, με μουρνό. Με καριδόφυλλα τι φτιάχνατε? Φτιάχναμε το καφέ χρώμα. Ναι. Με το ριζάρι. Με το ρόδι, φτιάξαμε το ρόζι. Ναι. Τώρα όμως δεν μπορούμε να τα φτιάχνουμε αυτά. Δεν έχουμε, δηλαδή, έχουμε τόση ποσότητα που δεν μπορούμε ας πούμε, να φτιάχνουμε. Τότε στην πρίκα μας εμείς οι πιο παλιές φτιάχναμε για τη δική μας πρίκα που θέλαμε 2-3-4 κιλά. Πέστε μου τώρα, κυρία Αντωνία, αν πέστε μου εάν έρχονται νέες κοπελιές του χωριού, αν έρχονται να τις μάθετε να ζεματίζουν? Όχι, εγώ τα παιδιά μου ομολογώ ότι το θέλουν πάρα πολύ. Δεν τα νοιάζει να με βοηθήσουν και συνέχεια στέκουν, κλείσε το μάνα, έλα θα σε βοηθήσω οπωσδήποτε. Όχι όμως ότι θέλει να ασχοληθεί όπως εγώ. Αυτό δεν το θέλει. Θέλει όμως να συμμετέχει και να με βοηθήσει και να κάνει ό,τι μπορεί. Μπορεί, κυρία Αντωνία, ο τουρίστας να καταλάβει πότε τον κοροϊδεύομαι και πότε ναι. Όχι? Ναι, πολύ. Πολύ περισσότερο από ό,τι νομίζομαι. Πολύ. Ναι, ναι. Πολύ, ο τουρίστας 20 χρόνια, σας λέω, ασχολούμαι. Ο τουρίστας γνωρίζει περισσότερα πράγματα από εμάς και στα υφαντά και παντού. Δεν μπορεί. Και να το πάρει το πράγμα με το παίξιμο, το παίρνει επειδή το θέλει. Όχι ότι επειδή τον έπαιξε. Ξέρουν τα πάντα. Τα πάντα και καλύτερα από εμάς. Και γνωρίζουν και τα ντόπια μαλλιά περισσότερο από εμάς. Τα γνωρίζει οπωσδήποτε. Τον βλέπει, βγάζει τον αναπτήρα. Το δοκιμάζει την ώρα που δεν θα τον βλέπεις εσύ. Και να τον βλέπεις, λέει, νο, δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό. Και όμως το παίρνει γιατί δεν ξέρω, ίσως το θέλεις εγώ, αλλά δεν πρέπει να κάνουμε... Ή τουλάχιστον δεν παίρνει τις ποσότητες που θα έπαιρνε αλλιώς. Όχι, όταν δει το συνθετικό μαλλί μέσα σου λέει, όχι, δεν είναι καλό, δεν το θέλω. Θέλω να μου κάνεις το ντόπιο, το καλό, το πρόβατο. Λοιπόν, οπωσδήποτε και εγώ κουράζομαι πάρα πολύ, αλλά θέλω όσο μπορώ να κρατήσω την πραγματική παραγωγή τη σωστή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ.